Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Πάτερ Γεννάδη, καλησπέρα. Την ευχή σας. Τι κάνετε? Του Κυρίου, δόξα του Θεώ, σας χαιρετούμε. Κύριε Ράπτη, ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Βλέπω έχει συνδεθεί και ο προσκεκλημένος μας, εισηγητής, ο κύριος Φλώρος. Καλησπέρα σας, κύριε Φλώρε. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε πολύ. Και εγώ χαίρομαι που είμαι απόψε κοντά σας. Μια ευγενική πρόσκληση. Για να συζητήσουμε, πιστεύω, ένα θέμα το οποίο είναι απασχολεί κάθε γωνία. Όλες απόψεις, και την προσωπική, έτσι, και την άποψη την παιδαγωγική. Αυτό δεν είναι πολύ συχνό. Ναι, έτσι είναι. Και είναι πρώτη φορά που σας έχουμε, νομίζω, εδώ στην ελληνική παιδεία και είναι μια ιδιαίτερη χαρά για μας που θα έχουμε αυτή τη γνωριμία. Κύριος Ράπτης θα έχετε ήδη, φαντάζομαι, συστηθεί, θα είναι συντονιστής στη συζήτηση. Βεβαίως. Εδώ. Έτσι, ας ετοιμάζονται λοιπόν οι γονείς, ακούγοντας αυτά που θα πει ο κύριος Φλώρος, αν έχουν να ρωτήσουν κάτι, αν κάτι τους προβληματίζει, αν κάτι νιώθουν ότι πρέπει να ρωτήσουν έναν ειδικό για το πώς διαχειριζόμαστε τις περιπτώσεις εθισμού στο διαδίκτυο, όταν τις βλέπουμε στα παιδιά μας, όταν βλέπουμε τα παιδιά μας να προβληματίζονται για συμμαθητές τους, γιατί έχουμε και αυτό, την πολύ υψηλή ευαισθησία σε μερικά παιδιά, όταν βλέπουν να προβληματίζεται κάποιος συμμαθητής τους, να ρωτάνε πώς θα τον βοηθήσουν. Και έτσι σήμερα μπορεί να ξεκινήσει μέσα από την κουβέντα μια προσπάθεια όλοι να βοηθάμε ένας τον άλλον. Είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε οι φίλοι μας έχουν πρόβλημα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα είναι καλού να στείλουν, εφόσον έχουν κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο, είτε στο chat, έτσι απευθείας σε μένα, δεν θέλουν να φανεί για κάποιο λόγο το σχόλιο τους, αν θέλουν οι ίδιοι να πούνε κάποια περίπτωση που τους προβλημάτισε, για ένα φίλο, έτσι, για μια φίλη, δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα για αυτούς. Θα χαρώ να απαντήσω, γιατί μου αρέσει έτσι, να είναι μια συμμετοχική κατάσταση, δεν μου αρέσει να μιλάω, να μιλάω, να μιλάω. Και πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι και στις ανάγκες των ανθρώπων που έχεις απέναντί σου, που δεν μπορείς να τις ξέρεις από πριν. Όσες ομιλίες και αν έχεις κάνει, όσο και αν έχεις μιλήσει με γονείς, πάντα υπάρχει έτσι κάτι καινούριο, που μαθαίνω και εγώ μέσα από τις παρουσιάσεις που κάνω σε γονείς και οικογένειες. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Πάτερ, όποτε κρίνετε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, σας δίνουμε το λόγο για μια προσευχή σύντομη. Ωραία. Όπως κάνουμε πάντα στις σχολές γονέων. Και ωραία. Να ξεκινήσουμε. Όπως είμαστε λοιπόν, ας κάνουμε την προσευχή μας και μετά σας δίνουμε το λόγο. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους, και σώσαν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Αμήν. Ευχόμαστε λοιπόν καλή χρονιά, ευλογημένη σε όλους, σε όλες τις οικογένειες και σε όσους εόρτασαν, σε όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όσους και όσες θα γιορτάσουν και αύριο και αυτές τις ημέρες. Καλωσορίζουμε στην παρέα της Σχολής των Γονέων των σχολείων μας τον κύριο Γεώργιο Φλώρο. Είναι επιμελητής Β' στο ΕΣΥ, ψυχίατρος, την Β' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι αντιπρόεδρος στο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο. Είναι διδάκτορ ιατρικής στο Αριστοτέλειο για την διακρύβωση της ψυχιατρικής συμπτωματολογίας και συνοσηρότητας σε φοιτητικό πληθυσμό που προβαίνει σε παθολογική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Είναι υπεύθυνος σχεδιασμού και οργάνωσης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας Φοιτητών προς αντιμετώπιση της παθολογικής χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου στο ΑΠΘΙΤΑ από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία στις 13 πρώτου του 2010. Κοντά στα 14 χρόνια λοιπόν πάνω στο θέμα. Κύριε Φλώρο, αυτό που πρόσεξα στο βιογραφικό σας είναι ότι ειδικεύεστε στην παθολογία των ανθρώπων σχετικά με το διαδίκτυο και πάνω σε αυτό θα θέλαμε να μας κάνετε μία εισήγηση και έπειτα να κουβεντιάσουμε όμορφα για τον εθισμό στο διαδίκτυο, κυρίως όμως
το ποιος είναι ο ρόλος του γονέα και κατ' επέκταση και του εκπαιδευτικού, θα έλεγα εγώ, στην διαχείριση του πράγματος. Θα σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ράπτη, για την εισαγωγή. Και τις ιδιότητες οι οποίες αναφέρατε, όντως ασχολούμαι με το θέμα το 2009, τότε με τον συνάδελφο, τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Σιώμο, είχαμε αρχίσει να ψάχνουμε ερευνητικά το θέμα. Εγώ είμαι, μπορείτε να πείτε, παιδιόθεν τεχνοφυγικό άτομο, δηλαδή δεν μπορούσα έως τότε να διανοηθώ ότι υπάρχει και ένα κομμάτι, αν θέλετε, στο διαδίκτυο σε όλα αυτά, το οποίο θα μπορούσε να είναι και παθολογικό. Γιατί η ψυχιατρική είναι ο κλάδος της ιατρικής, ο οποίος ασχολείται με την ψυχολογία του ανθρώπου, αλλά από την παθολογική σκοπιά, έτσι, όπως η ψυχολογία σαν κλάδος της φιλοσοφίας ασχολείται από μια περισσότερο, να το πούμε έτσι, σκοπιά, ψυχολογία της υγείας, θα το λέγαμε. Μέσα από τις έρευνες όμως που κάναμε και μέσα κυρίως από ανθρώπους, από γονείς, οι οποίοι ερχόντουσαν με τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν, καταλάβαμε ότι υπάρχει κάτι εκεί το οποίο αξίζει να δούμε, να σκύψουμε για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε και να προλάβουμε όσο το δυνατόν την εμφάνιση, πέρα βέβαια και από την αντιμετώπιση και τη θεραπεία, γιατί πάντα η πρόληψη είναι 10 φορές πιο εύκολη από την αντιμετώπιση. Αυτό που είδαμε λοιπόν ήδη από τότε ήταν ότι υπήρχαν παιδιά αρχικά, και το λέω αρχικά γιατί όπως είδατε μιλάμε για αρκετά χρόνια πριν, τα παιδιά γίνονται και ενήλικες, και υπήρχαν λοιπόν παιδιά αρχικά τα οποία φάνηκε να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά την ψυχολογική τους υγεία, το οποίο συνδέονταν με τη χρήση του διαδικτύου. Να δούμε έτσι μια παρουσίαση σύντομη την οποία έχω ετοιμάσει για να τρέξει λίγο, να το πούμε έτσι, η εισαγωγή μας. Με εστίαση κυρίως στο ρόλο του γονέα βέβαια. Να μην ξεχνάμε τώρα, αυτά είναι τα στοιχεία τα περσινά στην ουσία του Ιανουαρίου του 2023. Βλέπετε την παρουσίαση, να φανταστώ έτσι. Οπότε, το κομμάτι αυτό που βλέπουμε είναι τι. Βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η χρήση του διαδικτύου όσον αφορά την καθημερινότητά μας. Βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα κινητά πλέον έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στο διαδίκτυο. Για την Ελλάδα, το 94% των ανθρώπων χρησιμοποιούν το κινητό τους για να μπουν στο διαδίκτυο. Οι τρεις στους τέσσερις χρησιμοποιούν έναν υπολογιστή ή σταθερό. Πλέον πολλοί χρησιμοποιούν την τηλεόρασή τους, χρησιμοποιούν τον υπολογιστή της δουλειάς τους, τον προσωπικό τους υπολογιστή. Πολλά παιδιά προφανώς χρησιμοποιούν την κονσόλα παιχνιδιών τους, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αύξηση από όλες τις κατηγορίες. Χθες είναι, σκεφτείτε τα στατιστικά, για όλες τις ηλικίες 16 με 64 χρονών. Οπότε το μεγάλο ποσοστό που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μέσα από την κονσόλα παιχνιδιού μας δείχνει αυτό ακριβώς, το πόσο δηλαδή διαδεδομένο είναι το παιχνίδι στο διαδίκτυο. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια βιομηχανία πίσω από αυτό. Μια βιομηχανία η οποία εξηγεί ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο αυτό λανσάρεται. Γιατί βλέπουμε ότι τα χρήματα τα οποία ξοδεύουμε σε ψηφιακά μέσα, στην Ελλάδα, παραλαμβάνεται, 400 εκατομμύρια δολάρια πέρσι, το Γενάρη, στα video games ήταν 210 εκατομμύρια δολάρια σε μια κοινωνία η οποία ακόμα δεν έχει αναρρώσει πλήρως από τις πληγές της οικονομικής κρίσης. Οπότε υπάρχουν αρκετά χρήματα τα οποία ξοδεύονται σε αυτό και υπάρχουν και αρκετά χρήματα τα οποία αναπόφευκτα επενδύονται σε αυτό. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι η εφηβεία, για να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα στην κυριότερη ηλικία στόχο της παρουσίασης, είναι μια περίοδος αλλαγών. Είναι μια τελευταία φάση της ανάπτυξης. Έχει ένα πλήθος λοιπόν πολύ σημαντικών αλλαγών, γιατί επειδή ο έφηβος αρχίζει και σκέφτεται για τον εαυτό του, το πούμε πολύ απλά. Αρχίζει και φτιάχνει υπό την επίδραση των προτύπων, τα οποία εκτίθεται, το προσωπικό του σύστημα αξιών. Αρχίζει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με τους ενήλικες και με τους συνομήλικους του μέσα από μια ηθική κρίση, την οποία αρχίζει και διαφοροποιεί
από το πριν, από αυτά τα οποία ήταν πολύ εύκολα μεταδεδόμενα από τους γονείς. Οπότε προσπαθεί να αυτονομηθεί, προσπαθεί να ενηλικιωθεί και περνάει σταδιακά στον κόσμο των ενηλίκων. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο της μετάβασης, είναι η περίοδος ακριβώς η οποία είναι μεγαλύτερη περίοδος στην οποία βλέπουμε πλέον να δημιουργούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα όσο αφορά τα προβλήματα χρήσης του διαδικτύου. Παλαιότερα ήταν όπως λέμε, η αργότερη, το late adolescence, όπως λένε οι Αμερικανοί, δηλαδή η περίοδος που ήταν 16 με 18, προς τη φοιτητική ζωή, δουλεύουμε πάρα πολύ και με τους φοιτητές. Πλέον αυτή η περίοδος αρχίζει σιγά σιγά κατεβαίνει και πλέον τα προβλήματα αρχίζουν και γίνονται πολύ έντονα ήδη από την αρχή της εφηβείας. Αυτό βλέπουμε και οι φίλοι βέβαια από το ψυχίατρο, οι οποίοι δουλεύουν ακόμα περισσότερο με μικρότερες ηλικίες. Οπότε, τι έχουμε στην εφηβεία? Εγκεφαλικές αλλαγές. Αρχίζει ο εγκέφαλος, οριμάζει από την άποψη της σκέψης, αλλά όχι από την άποψη του ελέγχου των παρορμήσεων. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι βιολογικά ο έλεγχος των παρορμήσεων έρχεται αρκετά αργότερα από αυτό το οποίο έχουμε τυπικά ορίσει ως ενηλικίωση στα 18. Ο έλεγχος των παρορμήσεων ο πλήρης μπορεί να έρχεται στα 19, 20, 21 ανάλογα με το άτομο. Οπότε το άτομο μπορεί να έχει μια βιολογική ετοιμότητα, μπορεί να αναπτύσσεται η εφηβεία του, μπορεί να αναπτύσσεται η δύναμή του, μπορεί να αναπτύσσεται η σωματική του γρώμη, μπορεί να αναπτύσσεται με την έννοια ότι μπορεί πλέον και να τεκνοποιήσει, αλλά δεν έχει ακολουθήσει τόσο πολύ η κριτική ικανότητα και ο αυτοέλεγχος. Οπότε βλέπουμε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, περισσότερο σε αυτή την ηλικία από οποιαδήποτε άλλη ηλικία, η οποία περιλαμβάνει πολλά προβλήματα, τα οποία βλέπω ότι συζητάτε σε αυτά στις σχολές γονέων και με άλλους συναδέλφους. Προβλήματα όπως η χρήση ουσιών, τα τυχερά παιχνίδια, προβλήματα διατροφής, προβλήματα επικίνδυνης οδήγησης, προβλήματα όσα αφορούν και το διαδίκτυο, κατάχρηση στο διαδίκτυο, υπερβολική ενασχόληση με παιχνίδια, κυβερνοεκφοβισμός, το cyberbullying και τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Μέσα λοιπόν από αυτό το πλαίσιο, τι βλέπουμε τώρα σαν ειδικοί, κάτι το οποίο μας έχει ανησυχήσει πάρα πολύ, είναι ότι υπάρχει μια καταιγίδα της κρίσης ψυχικής υγείας εφήβων και νέων ενηλίκων. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε σε όλες τις δυτικές, να το πούμε, τις χώρες. Οι δυτικές χώρες καλώς κακώς ξεκινούν από τις ΗΠΑ, όπου από εκεί πλέον τα κοινωνικά φαινόμενα διαχέονται στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο και μέσω του διαδικτύου διαχέονται πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε αυτή η καταιγίδα βλέπουμε ότι έχει ενισχύσει περίπου ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες αυτό το οποίο λέμε δυτικός πολιτισμός. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι και με το πέρας ακόμα της υπόθεσης του κορονοϊού υπάρχει και πριν την έναρξη των προβλημάτων του κορονοϊού, τα οποία θα ήταν μια εύκολη εξήγηση, βλέπουμε τεράστια αύξηση στην κατηγορία 12 με 17 ετών και 18 με 25 ετών των παιδιών και των εφήβων, τα οποία είχαν ένα επεισόδιο μείζωνος κατάθλιψης. Δεν μιλάμε δηλαδή για παιδιά τα οποία είχαν απλά κάποια συμπτώματα θλίψης. Μιλάμε για παιδιά τα οποία είχαν ένα σημαντικό επεισόδιο τον τελευταίο χρόνο μείζωνος κατάθλιψης, το οποίο θέλει κάποιας μορφής παρέμβασης, ούτως ώστε να εγγράμει με επιτυχία. Και αυτό είναι μια συντριπτική αύξηση. Υπήρχε μια αύξηση και στα 26 με 34, η οποία τίνει να μειώνεται όσο φεύγει η επίδραση του κορονοϊού. Βλέπετε ότι στην ηλικία 35 συν δεν υπήρχε αντίστοιχη αύξηση. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπήρχε μια τεράστια αύξηση όσο μικρότερη ήταν η ηλικία. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε ειδικά στα κορίτσια και στις νέες γυναίκες πολύ μεγάλα ποσοστά εισαγωγών στα επίγοντα σε ψυχιατρικές δομές για αυτοτραυματισμούς. Έτσι. Όχι αυτοκτονικούς αυτοτραυματισμούς, αλλά αυτοτραυματισμούς οι οποίοι συμβαίνουν, τους βλέπουμε πολύ συχνά, παρορμητικά,
με έννοια απελπισίας, με έννοια κάποιο κορίτσι το οποίο νιώθει ότι έτσι μπορεί με κάποιο τρόπο να διαχειριστεί ένα πολύ έντονο στρες, βλέπουμε τεράστια αύξηση στις μικρές ηλικίες. Και βλέπουμε και στα έφηβα κορίτσια πώς έχει ανέβει τραγικά η κατάθλιψη στην κάτω δεξιά διαφάνεια, είναι η μοβ γραμμή, ενώ παράλληλα έχει πέσει η ανεργία στους νέους, για την Αμερική μιλάμε, κάτι το οποίο το βλέπουμε σταδιακά και εδώ, που πέφτει η ανεργία στους νέους. Αλλά τι έχει ανέβει παράλληλα? Έχει ανέβει η χρήση του διαδικτύου, έχει ανέβει η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει ανέβει το πόσο τα 100 των παιδιών έχει το δικό του έξυπνο κινητό. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που μειώνονται οι παραδοσιακοί λόγοι, να το πούμε έτσι, όπου υπήρχε μία επίπτωση αρνητική στον ψυχισμό, παράλληλα με την αύξηση της χρήσης των κοινωνικών, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου, έχουμε παράλληλα μια μεγάλη, σοβαρή αύξηση της κατάθλιψης, ειδικά μιλώντας για τα νέα κορίτσια. Τι λένε οι ίδιοι έφηβοι για την ψυχική τους υγεία? Ρωτήσαμε λοιπόν τους έφηβους, τους Αυστραλούς βλέπουμε εδώ, έτσι, μια άλλη μεγάλη χώρα στο δυτικό κόσμο, 12 με 25 ετών. Τι είπανε όσοι θεώρησαν ότι η ψυχική τους υγεία μειώνεται? Ρωτήσαμε δηλαδή τα ίδια τα παιδιά, τους νέους εφήβους, τους νέους ενήλικες, πιστεύετε ότι η ψυχική σας υγεία είναι γενικά καλύτερη? Οι 6 στους 10 είπαν όχι. Η ψυχική μας υγεία είναι γενικά χειρότερη, έτσι, σαν νέοι άνθρωποι. Γιατί πιστεύετε λοιπόν, εσείς οι ίδιοι, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει χειροτερέψει η ψυχική σας υγεία? Και η αυθόρμητη τους απαντήσεις, το 37% ήταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 18% είπαν οι προσδοκίες από οικογένεια, έτσι, από σχολείο, από την κοινότητά μας. Το 16% η πίεση από τη δουλειά ή από το σχολείο. Και οι μικρότεροι λόγοι, 8%, διάφοροι έτσι, λόγοι από διευκρίνηση, η πολιτική, η κοινωνική, η ανησυχία για το περιβάλλον. 8% ανέφεραν τον εκφοβισμό. 6% είπαν πάλι τεχνολογία όπως είναι το διαδίκτυο, όπως είναι το διαδικτυακό παιχνίδι. Και πολύ κάτω βλέπετε κάποια τα οποία λέγαμε ως τώρα, όπως είναι τα διαπροσωπικά προβλήματα που περιμένει κάποιος να δει ψηλά σε αυτές τις ηλικίες. Πολύ χαμηλά είδαμε το τι θεωρούν οι ίδιοι οι έφηβοι και νέοι ενήλικοι, αν τα ναρκωτικά και το αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Οι ίδιοι λοιπόν οι έφηβοι αναγνωρίζουν ότι η ψυχική τους υγεία χειροτερεύει και ανάμεσα στους κύριους λόγους είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο, το διαδικτυακό παιχνίδι. Βέβαια πάντα, έτσι, είναι για τους άλλους χειρότερα τα πράγματα, έτσι. Ρωτάω δηλαδή τον Μάκη, Μάκη, πιστεύεις για παιδιά σαν την ηλικία σου τα κοινωνικά δίκτυα τι αποτέλεσμα είχανε? Θα πούν οι 30% άσχημο αποτέλεσμα. Οι μισοί θα πούνε ούτε καλό ούτε κακό. Ο ένας στους τέσσερις θα πει κυρίως θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια, προσωπικά ο καθένας για τον εαυτό του είναι πιο πιθανό να πει ότι είναι θετικό το αποτέλεσμα. Οπότε να έχουμε υπόψη μας λοιπόν το αιώνιο μότο ότι εγώ δεν έχω τόσο το πρόβλημα. Όλοι οι άλλοι όμως έχουν το πρόβλημα. Οπότε αν προσθέτουμε τις απόψεις όλων των άλλων, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα όντως υπάρχει. Άσχετα αυτό που βλέπουμε πάντα, και όταν πηγαίναμε σε σχολεία και κάνουμε έτσι ομιλίες από κοντά, εγώ και συνεργάτες, πάντα όταν μιλάμε και αφήνουμε έτσι μια ανοιχτή ερώτηση στα παιδιά, πιστεύετε ότι κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα, πάντα είναι πρόθυμοι να δείξουν ένα παιδί, έτσι με τα μάτια, με το βλέμμα ή κοροϊδευτικά, το οποίο μπορεί να μισοκοιμάται εκείνη την ώρα στην καρέκλα του, να μην μπορεί προσέχει τι λέμε. Και λέμε, να, ο Μάκης. Είναι όλη μέρα σε αυτό, γιατρέ. Πάντα λοιπόν υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει το φοβερό πρόβλημα σε σχέση με μένα που, εντάξει, εγώ το ελέγχω. Δεν έχω τόσο μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν τώρα τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία χρησιμοποιούν κυρίως τα παιδιά. Γιατί τα κυρίως τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν πλέον, ας πούμε, το Facebook. Θεωρείται το Facebook κάτι το οποίο είναι για τους μεγαλύτερους ηλικία, για να βρίσκουν τους παλιούς συμμαθητές του ή το καθεξής. Τα νέα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν το Instagram, θα χρησιμοποιήσουν το Snapchat, κάποια άλλα τα οποία είναι ακόμα καινούρια, θα είναι πολλή ώρα στο YouTube.
Και τι είπανε οι έφηβοι, είπανε ότι από μόνοι τους ξεχώρισαν ότι το Instagram, ας πούμε, και το Snapchat έχουν ξεκάθαρα αρνητική επίδραση, αν τα αθροίσουμε όλα, στην ψυχολογία τους και στο ποιοι είναι. Γιατί έχουν αρνητική επίδραση, επειδή εκεί πέρα υπάρχουν μεγάλα ποσοστά, όπως λένε ήδη, εκφοβισμού. Υπάρχει αρνητική επίδραση στον ύπνο. Υπάρχει κάτι δηλαδή το οποίο κόβει ώρες από τον ύπνο τους. Μιλάμε τώρα για μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν μιλάμε καν για διαδικτυακό παιχνίδι. Έτσι, που έχουμε συνεχίσει να λέμε ότι το κύριο πρόβλημα είναι το παιχνίδι ως τώρα. Έχει αρνητική επίδραση όσον αφορά το άγχος, τη θλίψη, τη μοναξιά. Παίρνουν κάποια συναισθηματική υποστήριξη μέσα από αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να βρουν δρόμους να εκφράσουν τον εαυτό τους, να εκφράσουν την ταυτότητά τους. Να βοηθήσουν κάπως τη σχέση τους στον πραγματικό κόσμο. Όμως, μια πολύ αρνητική ακόμα επίδραση, την οποία λένε οι ίδιοι οι έφηβοι, είναι το fear of missing out, όπως λένε η τελευταία κατηγορία, το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν απομακρυνθώ από την παρέα μου στο Instagram, στο Snapchat, αν απομακρυνθώ από την ανταλλαγή μηνυμάτων, αν απομακρυνθώ και δεν παρακολουθώ το τι γίνεται, τότε θα μείνω στην απέξω. Και αυτός ο φόβος είναι πολύ ισχυρός και οδηγεί στην υπέρμετη χρήση, οδηγεί στα προβλήματα ύπνου, οδηγεί σε προβλήματα bullying πολλές φορές, όταν δηλαδή το παιδί δεν θέλει να μείνει στην απέξω σε μια ψηφιακή κοινότητα. Μεγαλύτερος κίνδυνος που βλέπουμε και από την πλευρά των ενηλίκων και από την πλευρά των παιδιών είναι ποια είναι ο κίνδυνος που τα ξέρω όλα. Ποιος ο κίνδυνος αρχικά πριν κάποια χρόνια τον βλέπαμε, γιατί επειδή υπήρχε ένα ψηφιακό χάσμα τότε μεταξύ των παιδιών, των εφήβων και των γονέων όσον αφορά τις δυνατότητες του διαδικτύου. Ο γονιός δηλαδή ήταν τότε πολύ πρόθυμος να πάρει τον καλύτερο υπολογιστή στο παιδί του, να εξασφαλίσει πρόσβαση στο διαδίκτυο στο παιδί του, να του κάνει το δώρο τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα έναν ισχυρό υπολογιστή να μπορεί να κάνει το παιδί τις εργασίες του, φανταζόταν ο γονιός, στο ίντερνετ με τον υπολογιστή. Και το παιδί είχε μια γνώση την οποία και εκμεταλλευόταν ώστε να παίρνει αυτό που θέλει. Και όμως αυτή η διαφορά της γνώσης σε σχέση με το γονιό του έδινε μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας που πηγάζει από το ξέρω εγώ, δεν θα την πατήσω, έτσι. Οπότε δεν θα πάρω και συμβουλές από τον πατέρα μου, από τη μητέρα μου, από τον ονό μου, από οποιονδήποτε έτσι, ο οποίος δεν ξέρει τόσα πολλά τεχνολογικά σε σχέση με μένα. Αυτό σιγά σιγά μετατοπίστηκε, γιατί αναπόφευκτα οι νέοι γονείς είναι πιο κοντά στη τεχνολογία σε σχέση με πριν 10, 15, 20 χρόνια. Μετατοπίστηκε όμως και λίγο ανάποδα. Δηλαδή, οι νέοι γονείς αισθάνονται ότι ξέρουν τους κινδύνους του διαδικτύου, οπότε μπορούν εύκολα να καθοδηγήσουν το παιδί και προφανώς αφού τους ξέρουν αυτούς, άρα και το παιδί δεν θα έχει πρόβλημα να βρει ακριβώς τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Το θέμα βέβαια με αυτό είναι ότι η υποτίμηση του κινδύνου δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος επιλύεται. Και επίσης το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι δύσκολο πολλές φορές να αντιληφθεί ο γονιός, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Είπαμε ότι παρόλο που ο νέος έφηβος μπορεί να φαίνεται εξαιρετικά λογικός, μπορεί να είναι μια γενιά πολύ σπουδαγμένη, πολύ μορφωμένη, με πρόσβαση σε άπειρες πηγές πληροφορίας, μπορεί να είναι μια γενιά η οποία μέσα από τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας να έχει γνώσεις, να έχει ευγένεια, να έχει τρόπους. Παραμένει όμως μια γενιά η οποία δεν μπορεί να ξεφύγει από τους βιολογικούς περιορισμούς, τους οποίους είδαμε. Δεν έχει οριμάσει ακόμα η δυνατότητα αυτοελέγχου. Έτσι. Δεν έχει οριμάσει ακόμα η δυνατότητα ελέγχου του παρορμητισμού. Οπότε ο νέος έφηβος, ακόμα αν θέλετε και ο νέος ενήλικας, παρόλο που μπορεί στον γονιό να φαίνεται ότι είναι πλήρως ικανός, πλήρως ικανή να διαχειριστεί κάποια πράγματα, παραμένει το ίδιο βιολογικά ανώριμος όπως πριν 15, όπως πριν 30, όπως πριν 50
χρόνια ή αντίστοιχες γενιές. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το παιδί μου που το βλέπω ότι είναι λογικό, ότι είναι εξαιρετικός μαθητής, ότι είναι ρε παιδί μου διαβαστερό, ότι είναι φιλότιμο, ότι έχει ένα ήθος, ότι αυτό το παιδί παρόλα αυτά μπορεί να διαχειριστεί 100% καταστάσεις στις οποίες μπορούν να βγουν παρορμητικές επιλογές. Και ποιες είναι αυτές οι παρορμητικές επιλογές? Παρορμητικές επιλογές στο διαδίκτυο βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα, γιατί επειδή έχει αυτό που λέγαμε τα 5α, όπως λένε οι Αμερικανοί, υπάρχει η ανωνυμία, υπάρχει η προσβασιμότητα, υπάρχει η ευκολία, υπάρχει κάτι το οποίο πλέον είναι παντού. Τα παιδιά γεννιούνται μέσα στο διαδίκτυο, γεννιούνται στο Wi-Fi, γεννιούνται στο 5G. Υπάρχει παντού λοιπόν διαδίκτυο. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα μικρά παιδιά, οι νέοι έφηβοι, ότι κάποτε δεν υπήρχε παντού διαδίκτυο, ότι έπρεπε να υδρώσουμε για να συνδεθούμε στο διαδίκτυο. Οπότε τα παιδιά γεννιούνται σε ένα περιβάλλον όπου θεωρούμε ότι από τη στιγμή που κάποιος είναι σε αυτό το περιβάλλον και μεγαλώνει σε αυτό το περιβάλλον, λάθος θεωρούμε ότι μπορεί και να διαχειριστεί τις προκλήσεις αυτού του περιβάλλοντος. Γιατί παρόλο που το διαδίκτυο πλέον έχει γίνει τόσο απαραίτητο όσο το ρεύμα, όσο το νερό, είναι τόσο διαθέσιμο όσο το ρεύμα, όσο το νερό, όσο η τροφή, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το διαχειριστούμε τόσο εύκολα όσο την τροφή, όσο το ρεύμα, όσο το νερό. Είναι δηλαδή έτσι, κάτι κοινής ωφέλειας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα διαχειρίσιμο όσο όλα τα υπόλοιπα θέματα, αντικείμενα κοινής ωφέλειας. Γιατί? Επειδή όσο όριμο και αν φαίνεται από την άποψη της εξυπνάδας, από την άποψη αν θέλετε και της συναισθηματικής νοημοσύνης, του καινούριου αυτού όρου που έχει μπει τόσο πια πολύ στη ζωή μας, δεν σημαίνει ότι αυτό το παιδί που νιώθει έτσι για τους άλλους, που θέλει να προσφέρει, που έχει έτσι κάποιες αρετές, που έχει μια εξυπνάδα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να δράσει και ανάλογα με αυτά που δείχνει σαν συναισθηματική ή σαν νοητική ηλικία. Παραμένει να μην είναι βιολογικά, συμπεριφορικά έτοιμο να τα διαχειριστεί όλα. Και ας νομίζει και το ίδιο ή εμείς ότι τα ξέρει όλα. Συνεχίζει λοιπόν σε αυτά τα θέματα να χρειάζεται την καθοδήγηση του γονιού. Και τι βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια? Έτσι, αυτά είναι πραγματικά παραδείγματα που έχω ακούσει. Έχω ακούσει μητέρες να φεύγουν από το σπίτι και να έχει το router του ίντερνετ μαζί στο πορπαγκάζ. Έχουμε ακούσει μικρό παιδί στο δημοτικό να παραπονιέται στη δασκάλα του ότι κυρία γυρνάω σπίτι και όλοι στο σπίτι είμαστε σαν φαντάσματα. Γιατί παιδί μου είστε σαν φαντάσματα? Επειδή όλοι μπαίνουν στο δικό του υπολογιστή ο καθένας και δεν μιλάω με τους γονείς μου, με τα αδέλφια μου. Είναι σαν να είναι εκεί και να μην υπάρχουν. Βλέπουμε μια νέα, μια ενασχόληση στην παγκόσμια, αν θέλετε, κουλτούρα που βγαίνει από την Ιαπωνία με κάποιες ιδιάλουσες εκφράσεις της κουλτούρας, όπως λένε τον άνιμε, τον μάγκα, δηλαδή ιδιάζοντων κόμικ και ιστοριών, που μπορεί να είναι και δεν μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες για την ηλικία ενός παιδιού, ένα παιδί το οποίο παίρνει πολιτισμικά πρότυπα από άλλες κουλτούρες. Βλέπουμε όλο ένα και μεγαλύτερο ποσοστά παιδιών τα οποία είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι ούτε σε εκπαίδευση, ούτε σε εργασία, ούτε σε μαθησιακή διαδικασία. Νέοι ενήλικες δηλαδή, οι οποίοι απλά χάνουν τον χρόνο τους. Βλέπουμε χαμένες χρονιές σε σχολείο λόγω απουσιών, τα έχουμε δει ήδη πολύ πολύ νωρίτερα. Βλέπουμε στο πανεπιστήμιο, βλέπω φοιτητές να μπαίνουν σε σχολές ηλεκτρολόγων, μηχανικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και να παρατούν τις σπουδές τους επειδή έχουν πρόβλημα εθισμού στο διαδίκτυο. Και βλέπουμε να εξαπλώνεται ένα ποσοστό ατόμων το οποίο ξεκίνησε στην Ιαπωνία με πάρα πολλές χιλιάδες ενήλικες πλέον, οι οποίοι ζουν με πλήρη απομόνωση σε ένα δωμάτιο και μόνο τη συντροφιά έναν υπολογιστή. Βλέπουμε αυτό να εξαπλώνεται σιγά σιγά από την Ανατολή προς τη Δύση. Έχουμε λοιπόν παγκοσμίως από τη μία, από τη Δύση προς την Ανατολή να εξαπλώνεται
μια πολύ έντονη ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στον ψυχισμό, ειδικά των νέων κοριτσιών, και από την Ανατολή προς τη Δύση βλέπουμε μια κουλτούρα εγκατάλειψης των εγκοσμίων, αν θέλετε, αλλά όχι με την έννοια ότι αφοσιώνουμε στο Θεό, με την έννοια ότι αφοσιώνουμε σε μια τεχνητή ψηφιακή διασκέδαση. Τι είναι λοιπόν ο εθισμός στο διαδίκτυο? Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι αυτή η εικόνα την οποία την είχα δει αρχικά και την είχα στις παρουσιάσεις μου πριν πολλά πολλά χρόνια. Αυτό τη βλέπετε έτσι, δεν είναι πολύ καλή ποιότητα. Και την είδα μετά από λίγο καιρό συγκριτικά και στην πράξη. Έτσι, οι γονείς οι οποίοι στέλνουν μήνυμα στον υπολογιστή στο γιο τους, επειδή είναι κλεισμένο στο δωμάτιο, χτυπάνε, δεν ανοίγει, ή στην κόρη, χτυπάνε, δεν ανοίγει, δεν φαίνεται να ακούει, φοράει ακουστικά, είναι μπροστά σε μία οθόνη, παίζει, τον ακούνε μέσα να φωνάζει, να βρίζει, ενδεχομένως, στον υπολογιστή. Και ο μόνος τρόπος να τους βρει είναι να τους στείλουν ένα μήνυμα, έτσι, στο Viber, στο chat, στο Messenger. Σε παρακαλώ, για μου κλείσει τον υπολογιστή και κατέβα για να φάμε. Γιατί, επειδή το διατάφτα του εθισμού στο διαδίκτυο είναι αυτό που λέμε στην ψυχιατρική έκπτωση της λειτουργικότητας, δηλαδή υπάρχει σε κάποιο τομέα αυτό που λέμε ανθρώπινη λειτουργικότητα, δηλαδή ενασχόληση με τη δουλειά μου, ενασχόληση με τη μόρφωσή μου, ενασχόληση με τους ανθρώπους γύρω μου, ενασχόληση με τον εαυτό μου, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα. Γιατί? Επειδή κυριαρχεί στη σκέψη μου, στις πράξεις μου, το τι θα κάνω online, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Βέβαια, όπως ξεκίνησα να λέω, αυτό που λέμε gamer, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος παίζει παιχνίδια, μπορεί να ξεκίνησαν πριν αρκετά χρόνια να ήταν μικρά αγόρια, αλλά τα αγόρια πλέον μεγαλώνουν και τα κορίτσια. Και τα αγόρια και τα κορίτσια παίζουν παιχνίδια, δεν είναι δηλαδή μόνο νέα αγόρια. Και ο μέσος όρος ηλικίας των ατόμων που παίζουν παιχνίδια στην Αμερική είναι πάνω από 30 ετών πλέον. Και οι εκφράσεις που έχω ακούσει από άτομα τα οποία εκφράζονται από μόνοι τους αυθόρμητα και μου λένε ότι, γιατρέ, εγώ είμαι ένας gamer. Πάντα ήμουν από μικρός και εξακολουθώ να είμαι τώρα στα 35, τώρα στα 38. Δηλαδή, πλέον δεν είναι ένα κομμάτι το οποίο αφορά απλά και μόνο νέα παιδιά. Οπότε εκεί που είχαμε διαφάνειες που μιλούσαν για υγιείς συνήθειες παιχνιδιού για παιδιά, πλέον έχουμε αναγκαστικά και διαφάνειες οι οποίες αφορούν τις υγιείς συνήθειες ηλεκτρονικού παιχνιδιού για γονείς. Για νέους γονείς, οι οποίοι ένα σημαντικό κομμάτι της δικιάς τους διασκέδασης είναι ψηφιακή διασκέδαση όσον αφορά το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε εδώ υπόψη μας, να πούμε, κάτι πολύ βασικό. Ποια είναι η διαδικασία μάθησης του ανθρώπου? Διαδικασίες μάθησης του ανθρώπου, η νούμερο ένα διαδικασία από τη φύση μας, είναι η μίμηση. Τι λέμε, τα παιδιά πυθικίζουν. Γιατί λέμε πυθικίζουν? Επειδή ο πύθικος αντιγράφει ό,τι βλέπει. Έτσι και τα παιδιά, στο πρώτο και βασικό επίπεδο εκμάθησης, είναι να μαθαίνει μέσα από την αντιγραφή. Τι αντιγράφει το παιδί? Το παιδί αντιγράφει το γονιό, πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε μια τυπική οικογένεια, ο γονιός, τουλάχιστον μέχρι την εφηβεία, είναι μια αυθεντία η οποία έχει πάντα δίκιο. Γιατί έτσι είναι σχεδιασμένο, να το πούμε, το παιδί να μαθαίνει μέσα από το πρότυπο του γονιού. Γι' αυτό και πολύ συχνά το παιδί δεν μπορεί να δεχτεί ότι ένας γονιός μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί το παιδί να είναι πιο πρόθυμο να δεχτεί ότι αυτό κάνει λάθος παρά ότι κάνει ο γονιός του. Και πολλές φορές αυτό μπορεί να φτάσει ακόμα και στο σημείο ο γονιός να είναι κακοποιητικός και το παιδί να νομίζει ότι αυτό φταίει. Αλλά ας μην πάμε εκεί. Ας μένουμε στο ότι το παιδί, μικρές ηλικίες, πυθικίζει.
Οπότε το παιδί που προσπαθεί να μάθει κάτι θα στραφεί φυσιολογικά να δει τι κάνει ο γονιός. Το παιδί το οποίο είναι σε ένα περιβάλλον οικογένειας θα βλέπει, θα παρατηρεί, θα έχουν προσέξει όλοι οι γονείς ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, ας πούμε, τι λέξεις θα πούνε μπροστά σε ένα παιδί. Γιατί αν ξεφύγει κάποια λέξη η οποία δεν είναι κατάλληλη, τότε το παιδί θα την προβάλλει και αυτήν. Και εφόσον τραβάει το ενδιαφέρον με τη λέξη που θα πει, θα συνεχίσει να την επαναλαμβάνει. Και τι λέμε, λέμε ότι καταλληλότερο που έχετε να κάνετε σε αυτή την υπόθεση είναι όχι τόσο να απαγορεύετε να επαναλαμβάνει αυτή τη λέξη, αλλά να κάνετε ότι δεν δίνετε σημασία για να σβήσει από μόνο του. Γιατί έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Δηλαδή το παιδί επαναλαμβάνει κάτι που δείχνει ότι εισπράττει την προσοχή του γονιού. Έτσι. Οπότε το παιδί μιμείται την όποια συμπεριφορά του γονιού, τι θα πει ο γονιός, τι θα εκφράσει ο γονιός, τι θα κάνει ο γονιός. Όχι απαραίτητα τι θα νουθετήσει ο γονιός. Αυτό είναι ένα δεύτερο επίπεδο μάθησης που προϋποθέτει ότι ήδη υπάρχει μία αλφα βάση. Το πρώτο επίπεδο μάθησης, όπως είπαμε, είναι η μίμηση. Οπότε το παιδί θα μιμηθεί ό,τι κάνει και ό,τι λέει ο γονιός, περιμένοντας ότι έτσι θα εισπράξει και μία αποδοχή σιωπηλή ή όχι από τον γονιό. Οπότε τι μας λέει αυτό, ότι η νούμερο ένα διαδικασία μάθησης όσο μικρότερο είναι το παιδί, είναι το τι κάνω και το τι λέω, το τι πράττω, έτσι. Όχι το τι νουθετώ. Τώρα, τι μας βγάζει. Αυτό μας βγάζει εκ των πραγμάτων ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν η καθημερινότητα της οικογένειας. Η καθημερινότητα λοιπόν της οικογένειας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία όσο μικρότερο είναι το παιδί. Πόσο λοιπόν ψάχνουμε έναν τρόπο να εσταλάξουμε κάποιες υγιείς συνήθειες στο παιδί, αυτές ξεκινάνε και συνεχίζονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από το τι εμείς οι ίδιοι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να εσταλάξουμε υγιείς συνήθειες απλά και μόνο νουθετώντας. Το παιδί θα πρέπει να μας βλέπει εμείς οι ίδιοι να έχουμε έναν έλεγχο της συμπεριφοράς μας και να πράττουμε αυτά τα οποία θα θέλαμε να τα δώσουμε και να κάνουμε το παιδί. Δεν έχει νόημα, π.χ. ξέρετε, το κλασικό, ο γονιός με το τσιγάρο στο στόμα να λέει δεν κάνει να καπνίσεις γιατί θα σας σπάσω το ξύλο. Έτσι, μην βλέπεις εμένα, είναι κακό, το ξέρω ότι είναι κακό, είναι επιλογή μου, εσύ δεν πρέπει. Το μήνυμα έχει χαθεί. Είναι αυτό που λέμε για το παιδί διπλό μήνυμα. Έτσι. Τα διπλά μηνύματα στην ψυχολογία είναι ο σιγουρότερος τρόπος να μπερδέψεις ένα παιδί. Να μπερδέψεις ένα παιδί και να οδηγήσεις πού, στην αφισβήτηση της γονικής αυθεντίας. Γιατί αυτά τα οποία μου λέει ο γονιός είναι δύο πράγματα τα οποία είναι αντικρουόμενα το ένα με το άλλο. Είναι λοιπόν το παιδί πρόθυμο στη μικρή ηλικία να εισπράξει μια γονική αυθεντία, εφόσον αυτή έχει μια εσωτερική συνέπεια. Δεν ακυρώνεται δηλαδή από τη μία μεριά με την άλλη μεριά. Δεν μπορώ να λέω κάτι και να κάνω κάτι άλλο. Και εφόσον λέω κάτι ότι θεωρώ ότι είναι καλό για σένα παιδί μου να κάνεις, αν εγώ το κάνω για μένα, κάνω το αντίθετο, το ακυρώνω στην πράξη. Επειδή δεν έχει κάποιο λόγο το παιδί να δεχτεί ότι ό,τι είναι καλό για αυτό δεν θα ήταν καλό για το γονιό. Ή ότι είναι κακό για αυτό δεν θα ήταν κακό για το γονιό. Οπότε, η πρώτη σειρά σε αυτή τη διαφάνεια που λέω είναι τα όρια και οι κανόνες, βάλτε το παιχνίδι στην παρένθεση. Θα πρέπει να είναι παράλληλα και όμοια για γονείς και φίλους. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδια, προφανώς, τα όρια και οι κανόνες, αλλά πρέπει να είναι παράλληλα. Μπορεί δηλαδή ένα παιδί να πρέπει να κοιμηθεί πιο νωρίς από έναν ενήλικα, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να μην έχει, έτσι, και ο ενήλικας και το παιδί βλαβερές συνήθειες, όπως λέμε, ύπνου. Θα πρέπει λοιπόν ένα παιδί να έχει άλλες, αλλά καθήκοντα σε σχέση με έναν ενήλικα,
Όμως και το παιδί και ο γονιός δεν θα μπορούν να βάλουν τα καθήκοντα ο ένας απέναντι στον άλλον σε δεύτερη μοίρα για κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν το υγιές συνήθειες παιχνιδιού για γονείς βλέπετε το σαν μία εφαρμογή στην πράξη αυτών των γενικών κανόνων, οι οποίοι είναι κανόνες, το πούμε έτσι αν θέλετε, ψυχολογίας μεν, αλλά είναι κανόνες και βιολογίας. Τους βλέπουμε δηλαδή ισχύουν ακόμα και στους πίχλους. Είναι τόσο απλοί κανόνες. Δεν επιδέχονται κάποια ελαστικότητα. Οπότε, βλέπουμε λοιπόν ένα γονιό ο οποίος ξοδεύει κάποιο κομμάτι του χρόνου του παίζοντας έτσι, διαδικτυακά παιχνίδια. Τι θα πρέπει να ισχύει και για τους γονείς και για τα παιδιά. Πρώτα ασχολιόμαστε με οικογενειακές ευθύνες, τα διαβάσματα των παιδιών, με τον χρόνο και τον σύντροφό μου, προτού έτσι, ασχοληθώ με το διαδικτυακό παιχνίδι. Το αντίστοιχο θα μάθει το παιδί ότι θα ισχύει και για αυτό. Βρίσκουμε χρόνο για να συναναστραφούμε με φίλους της πραγματικής ζωής. Αυτό μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τους ενήλικους, έτσι, σκεφτείτε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε, τον ελάχιστο χρόνο τον οποίο έχουμε. Τη δυσκολία πολλές φορές, εφόσον υπάρχουν μικρά παιδιά, να βρούμε έναν τρόπο, να βρεθούμε όλοι έξω, πού θα αφήσουν τα παιδιά, πώς θα τα έχω τα παιδιά μαζί μου και το καθεξής. Σκεφτείτε όμως ότι αντίστοιχα πλέον, πολύ δύσκολο, μπορεί να έχει γίνει και για τα παιδιά η αναστροφή με φίλους στην πραγματική ζωή, όσο τα παιδιά μπορεί να φοιτούν σε ένα σχολείο και να έρχονται, για παράδειγμα, από διάφορες περιοχές της Αθήνας. Έχει χαθεί αυτό που λέγαμε παραδοσιακή γειτονιά, όπου μπορεί να την προλάβαμε εμείς ή κάποιοι από εμάς, μπορεί να είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, όπου βγαίναμε έξω και προσπαθούσε η μάνα να μας μαζέψει έτσι, αργά το βράδυ. Πλέον αυτό δεν υπάρχει ούτε για τα παιδιά. Είναι λοιπόν το ίδιο δύσκολο πολλές φορές και για τα παιδιά να στραφούν με τους φίλους τους, όσο μπορεί να έχει γίνει και για εμάς τους ενηλίκους. Είναι όμως σημαντικό να βλέπουν τα παιδιά και εμάς, όπως είναι σημαντικό και για εμάς, για τη δική μας ψυχική υγεία, ότι έχουμε έναν κύκλο φίλων σε πραγματικό επίπεδο, στους οποίους μπορεί να περνάμε καλά, στους οποίους να βλέπουμε τα παιδιά ότι υπάρχει μία αλληλεπίδραση, να βλέπουν δηλαδή μέσα από το δικό μας παράδειγμα ότι έχει πάντα προτεραιότητα και είμαι πρόθυμος και να κουραστώ και να ταλαιπωρηθώ αν χρειαστεί για να βρεθώ με το φίλο μου ή με τη φίλη μου έξω. Πολύ σημαντικό για τους γονείς. Κάνουμε την καθημερινή μας σωματική δραστηριότητα ή τον αθλητισμό προτεραιότητα. Προσπαθούμε έτσι να δείχνουμε ενδεχομένως μαζί και με τα παιδιά μας ότι θα βγούμε έξω για μία βόλτα κάθε μέρα. Προσπαθούμε λοιπόν να δώσουμε και για τον εαυτό μας και για τη σωματική μας υγεία και για την ψυχική μας ευεξία και για ρόλο παραδείγματος στο παιδί ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκολλάμε από την καρέκλα και είναι πολύ σημαντικό, παρόλο που η μέρα μας μπορεί να είναι κουραστική, να αφιερώνουμε παρόλα αυτά και τον λίγο παραπάνω χρόνο, ούτως ώστε να έχουμε λίγο χρόνο για τη σωματική δραστηριότητα. Γιατί αυτό είναι και κάτι που μας δίνει πίσω πάντα, η ενέργεια την οποία θα ξοδέψουμε. Και είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και για τα παιδιά μας, τα οποία μπορεί να φεύγουν το πρωί για το σχολείο, να είναι το σχολείο τους ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητά τους, να γυρνάνε σπίτι, να έχουν ενδεχομένως κάποιο φροντιστήριο, να έχουν δραστηριότητες πάλι σχετικά με το σχολείο, να έχουν κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες, οποίες πρέπει να πάνε και να μένει ένα ελεύθερος χρόνος και για τα ίδια. Όμως είναι σημαντικό σαν μοντέλο να βλέπει το παιδί ότι πρέπει να υπάρχει και το κομμάτι του αθλητισμού ή μιας ήπιας σωματικής δραστηριότητας. Πολύ σημαντικό για τους γονείς. Παρόλο που είναι πολύ ελαστικό, μετά από μια κουραστική μέρα, έτσι, δεν ασχολιόμαστε με παιχνίδια ή με κοινωνικά δίκτυα μία ώρα πριν τον ύπνο. Γιατί? Επειδή τότε φαίνεται ότι το χρησιμοποιούμε σαν υπναγωγό χάπι. Δεν θέλουμε λοιπόν ούτε για μας, ούτε για τα παιδιά μας
να τους κάνουμε έτσι, αυτό που λέμε modeling συμπεριφοράς, να τους κάνουμε δηλαδή εκμάθηση μέσω του παραδείγματος, ότι ξέρεις, αν θες μετά από μια κουραστική ημέρα να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς, ασχοληθείς λίγο με το παιχνίδι στο κινητό, ας πούμε, στο tablet. Μένω στα όρια μου, πάντα αποφασίζω πόσο θα ασχοληθώ τον υπολογιστή, ένα παιχνίδι, το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα. Βάζω στο tablet, στο κινητό, ένα όριο, ένα ξυπνητήρι και σταματάω όταν αυτό χτυπήσει. Κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πλέον έχει γίνει και αυτό ένα κομμάτι της καθημερινότητας όλων. Μίλησα στην αρχή της παρουσίασης για το ότι τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι μια βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων. Είδαμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα τα διαδικτυακά παιχνίδια είναι μια βιομηχανία πολλών εκατομμυρίων. Οπότε χρειάζεται και για τους ενήλικους οι οποίοι έχουν μια εύκολη πρόσβαση σε χρήματα να υπάρχει ξεκάθαρα η σκέψη ότι πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρα ένα όριο χρηματικό του ποσού των χρημάτων που μπορώ να ξοδέψω σε διαδικτυακά παιχνίδια. Έχω δει ενήλικους οι οποίοι παρόλο που είχαν καλούς μισθούς έφταναν να ζουν από μισθό σε μισθό επειδή ξόδευαν κάθε μήνα 200, 300, 400 ευρώ σε διαδικτυακά παιχνίδια, όχι σε τζόγο. Αλλά σε διαδικτυακά παιχνίδια όπου ξοδεύεις χρήματα για να αποκτήσεις, να το πούμε έτσι πολύ απλά, ένα πλεονέκτημα στο παιχνίδι ή να γλιτώσεις χρόνο στο παιχνίδι. Έτσι, να πάρεις δηλαδή κάτι στο παιχνίδι το οποίο αν δεν ξοδέψεις λεφτά πρέπει να ξοδέψεις πάρα πολύ χρόνο. Οπότε για τον ενήλικα λειτουργεί αυτό σαν άλοφη. Δεν έχω το χρόνο τώρα ή θα ήταν χαζό, θα πει, να κάθομαι τώρα να παίζω με τις ώρες αυτό το παιχνίδι, θα δώσω 5 ευρώ και θα πάρω, θα είναι σαν να γλιτώνω 50 ώρες παιχνιδιού. Σαν να γλιτώνω για 100 ώρες παιχνιδιού. Είναι λογικό να το κάνω. 5 ευρώ εδώ, 10 ευρώ εδώ, 15 ευρώ εδώ, 2 ευρώ εκεί, 3 ευρώ εκεί. Μαζεύεται στο τέλος του μήνα, φασούλι το φασούλι, όπως λέει η παροιμία, ένα μεγάλο σακούλι με πεταμένα λεφτά. Οπότε και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα χρειάζεται ο γονιός να έχει στο μυαλό του, γιατί επειδή ακριβώς θα πρέπει να μάθει με το παράδειγμά του και το παιδί την συνετή διαχείριση του χρήματος. Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά. Έπαιρνες δηλαδή στο παιδί σου το Πάσχα μια παιχνιδομηχανή, μπορεί να αγόραζες και ένα παιχνίδι το μήνα, 30 ευρώ π.χ. Είχες μια πολύ ξεκάθαρη 15 ευρώ, 20 ευρώ, 5 ευρώ, μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα ότι χρήματα ξοδεύονται. Τώρα πλέον η βιομηχανία για να βγάλει περισσότερα χρήματα από αυτή την υπόθεση κάνει τι, πουλάει στην ουσία τα παιχνίδια της δωρεάν, όπου βγάζει λεφτά από όλα τα έξτρα τα οποία μπορεί κάποιος να ξοδέψει μέσα στο παιχνίδι. Και έτσι βγάζει πιο πολλά χρήματα. Social media αντίστοιχα δεν βάζουμε σε προτεραιότητα, δεν εξισώνουμε την επικοινωνία στα ψηφιακά μέσα έναντι της άμεσης επικοινωνίας με τους γύρω μας. Δεν κάνουμε αυτό που λένε ως multitasking στην επικοινωνία. Τι είναι το multitasking? Multitasking είναι να κάνω παράλληλα πολλές δουλειές μαζί με την ίδια επιτυχία. Αυτό είναι λίγο πολύ ένας μύθος, ξέρετε, βιολογικά. Επειδή βιολογικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι σχεδιασμένος για multitasking. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι σχεδιασμένος για βαθιά σκέψη, έτσι, για νόηση. Αυτή η γραμμή εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αποφεύγω μπροστά στο παιδί να μιλάω μιλώντας παράλληλα με κάποιον άλλον στο Messenger, στο WhatsApp, σε οτιδήποτε τέτοιο. Δίνω δηλαδή την πλήρη προσοχή μου στον άνθρωπο τον οποίο έχω απέναντί μου και μιλώ. Δεν διασπώ την προσοχή μου με αυτό. Εφόσον χρειαστεί εκείνη την ώρα ή έχω μια κουβέντα σημαντική για το χύψη λόγο στο διαδίκτυο και έρθει το παιδί μου σε μένα, θα πω με συγχωρείς, για 2 λεπτά τελειώσω αυτή τη συζήτηση την οποία έχω τώρα εδώ πέρα. Είναι κάτι σημαντικό. Μόλις το ολοκληρώσω θα έχεις την απόλυτη μου προσοχή. Στρέφουμε δηλαδή την προσοχή μας
τα άτομα τα οποία μας στηριτούν, χωρίς να τη διασπάμε, συνεχώς απαντώντας σε μηνύματα, βλέποντας τι έχει χτυπήσει, πόσο μάλλον αν μιλάμε να κάτσουμε να σταματάμε τι κάνουμε και να δούμε πώς θα like πήρε η φωτογραφία την οποία ανέβασα, και ας είναι και μια φωτογραφία που είμαι εγώ με τα παιδιά μου έξω, έτσι, σε μια εκδρομή. Όχι. Δεν είναι τόσο σημαντικό να δούμε πόσα like πήρε η φωτογραφία που είμαι με τα παιδιά μου, όσο το να μιλάω στα παιδιά μου. Με το παράδειγμά μας δηλαδή, δείχνουμε τι, δείχνουμε ότι εσύ που είσαι τώρα απέναντί μου και μου ζητάς να μιλάω σε σένα, αξίζεις την πλήρη μου προσοχή πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε έτσι άλλη διασπαστική συνομιλία online. Πάλι βρίσκω χρόνο για να συναστραφώ με φίλους της πραγματικής ζωής και όχι απλά να βλέπω τι κάνει ο ένας και ο άλλος σήμερα, ας πούμε, οι Αντώνιδες. Βρίσκουμε την εύκολη λύση πολλές φορές, κάτι προσωπικά με εκνευρίζει πάρα πολύ. Θα με συγχωρέσει όποιος το κάνει. Το μπαίνεις στο Facebook και βλέπεις όταν έχεις το ονομαστική σου γιορτή ότι κάποιος γνωστός σου σε έχει κάνει tag μάλλους 150 Γιώργηδες, γιατί Γιώργος είναι και πολύ συχνό όνομα, Γιώργος Γιάννης, Αντώνης όχι τόσο. Και λέει χρόνια πολλά Γιώργο Λόρο, Γιώργο Παπαδόπουλε, Γιώργο Ιωάννου, Γιώργο τέτοιο, Γεωργία Τάδε, Γεωργία Τάδε. Ή πάρε τον άνθρωπο ένα τηλέφωνο και πες του χρόνια πολλά ρε Γιώργο μου. Τι κάνεις, έχω να σε δω πολλά χρόνια πασά μου. Τι γίνεσαι, Γεωργία μου, σε καλά, τα παιδιά καλά. Χαθήκαμε ρε παιδί μου, να μπορούσαμε να κανονίσουμε τα λοιπά. Μην στέλνετε 850 like και μηνύματα και καρδούλες και το ένα και το άλλο. Είναι η ονομαστική μας εορτή, κάτι σημαντικό, έτσι. Είναι το όνομα στην ηλική του Αγίου, στον οποίο έχουμε ταχθεί, το οποίο έχουμε το χριστιανικό μας όνομα. Μην το μειώνουμε έτσι. Σας βάζω τώρα ένα παράδειγμα το οποίο προσωπικά με εκνευρίζω και προσπαθώ πιο να μην το κάνω. Τι το βρίσκω λίγο μειωτικό. Και δώσε το παράδειγμα στο παιδί σας. Μίλησα με τον φίλο μου τον Αντώνη, έτσι, τυχαία πείτε του, και κάνει αυτό και κάνει εκείνο. Και αλλιώς, είναι αλλιώς. Έστω το τηλέφωνο. Έστω το τηλέφωνο. Έχουμε φτάσει στην εποχή που λέμε έστω ένα τηλεφώνημα. Δηλαδή πλέον το SMS φαίνεται πολυτέλεια. Οπότε, έστω και αυτό το κομμάτι προσπαθούμε, έτσι, και μέσα από την υγιή συνήθεια για τον εαυτό μας βλέπει και το παιδί ότι όντως έχει μεγαλύτερη σημασία να μιλάω όσο μπορώ με τους φίλους μου στην πραγματική ζωή. Έτσι. Όποτε έχω κάτι το οποίο είναι σημαντικό οικογενειακά, αφήνω το κινητό στην άκρη και προτρέπω όλους να κάνουν το ίδιο, χωρίς καμία εξαίρεση. Καθόμαστε όλοι μαζί στο κυριακάτικο τραπέζι, αφήνουμε τα κινητά μας όλα μαζί στην άκρη. Δεν πρόκειται να πέσει ο ουρανός. Έτσι, εφόσον κάποιος μας ψάχνει, θα το εξηγήσει ότι είμαστε στο οικογενειακό τραπέζι. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, δεν είναι πολύ καλό για τον ίδιο, για την ίδια. Έτσι να πούμε μια πρόχειρη άποψη. Το ίδιο. Εφόσον έχουμε μια σημαντική κουβέντα στην οικογένεια, την ξεκινάμε αφήνοντας τα κινητά μας στην άκρη. Επιδεικτικά τα αφήνω στην άκρη, κάπου που πρέπει να σηκωθώ για να δω τι ήταν αυτό το κλικ. Άμα ξέχασα, τυχαία, να το βάλω τις ειδοποιήσεις στον αθόρυβο. Πάλι σταματώ να ασχολούμαι μία ώρα πριν το ύπνο. Το παιδί θα μπαινοβγαίνει εκείνη την ώρα πολλές φορές στην κρεβατοκάμαρα. Θα βλέπει ένα γονιό σε ένα τάμπλετ να κάθεται πρωτού κοιμηθεί με τις ώρες σε ένα δωμάτιο μισοσκότεινο να κάθεται να χαζεύει. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο σαν πρότυπο συμπεριφοράς. Δεν είναι ωραίο και για μας. Δεν είναι ωραίο για μας πρώτα απ' όλα, επειδή είναι πολύ αναποτελεσματικός τρόπος να πέσουμε στον ύπνο. Όλες αυτές οι συσκευές βγάζουμε αυτό που λένε μεγάλες ποσότητες γαλάζιου φωτός. Είναι δηλαδή το φάσμα του φωτός το οποίο έχει να κάνει με το ωκεανό και το οποίο έχει αρνητική επίδραση στον ύπνο. Οπότε είναι το χειρότερος τρόπος που μπορείτε να βρείτε για να κοιμηθείτε ούτως ή άλλως. Πάρτε ένα βιβλίο, λύστε ένα σταυρόλεξο. Μείνετε στα όρια σας και στα κοινωνικά δίκτυα. Πολύ εύκολο να χαθεί το όριο. Το σηκώνω, το βγάζω, επειδή εκείνη την ώρα έχω 5 λεπτά λες να σκοτώσω. Και καταλήγω να αργώ και 5 λεπτά στη δουλειά μου. Εκεί που ήθελα να κάνω. Μπορεί να ξύπνησα πολύ νωρίτερα σήμερα για να πάω στη δουλειά, για να βγάλω λίγο, να χαζέψω λίγο
στα κοινωνικά δίκτυα και καταλήγω να πηγαίνω πιο αργά στη δουλειά από ό,τι αν ξυπνούσα στην ώρα μου. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που αφορά την σημερινή εποχή είναι να αποφεύγω να ακολουθώ τις διαφημίσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα επίσης είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανία και βγάζουν πάρα πολλά χρήματα οι εταιρείες που τα διακινούν, γιατί, παρόλο που είναι δωρεάν, γιατί επειδή πουλάμε έτσι, τα προσωπικά μας δεδομένα. Τα χαρίζουμε μάλλον, δεν τα πουλάμε. Και ένα από αυτούς τους τρόπους που βγάζουν λεφτά είναι οι διαφημίσεις. Πολλές φορές μπορεί να παρανοούμε και να λέμε, να βλέπεις, τώρα μίλησα ότι ήθελα να πάρω ένα αυτοκίνητο και μου πετάει συνέχεια το Facebook αυτοκίνητα. Δεν μίλησες μόνο, μπορεί να το έψαξες λίγο στο Google, να έψαξες λίγο τις τιμές των αυτοκινήτων, όλα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους. Οπότε είναι καλό όσο μπορούμε, όσο προσπαθούμε να σπάμε λίγο το κομμάτι του καταναλωτισμού. Γιατί, επειδή αυτό που βλέπουμε με τη νέα γενιά, είναι ότι είναι μια γενιά η οποία μέσα στον παρορμητισμό της υπάρχει και ένας μεγάλος καταναλωτισμός. Δυστυχώς, είναι μια γενιά η οποία θέλει τα πάντα, τα θέλει τώρα. Είναι πολύ πρόθυμη να ξοδεύει χρήματα παρά να μαζεύει χρήματα. Και επειδή αυτά είναι τα πρότυπα τα οποία βγαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η άμεση δηλαδή εξυπηρέτηση των θέλω μου, όχι η υπομονή, έτσι, όχι έτσι η ενάρετη να το πούμε ζωή, ο δρόμος ο πιο ανοιχτός στην αρχή. Οπότε είναι σημαντικό να προσπαθούμε να αποφύγουμε τον καταναλωτισμό με κάθε του έκφανση. Και μία από αυτές τις εκφάνσεις είναι και οι διαφημίσεις τις οποίες ακολουθούμε και εφόσον συνέχεια μπαίνουν μπροστά μας, έχουν την τάση να ενισχύουν και την απόφασή μας αγοράς. Ενώ από φυσιολογικές συνθήκες μπορεί να έκανες μία έρευνα αγοράς, να έλεγες κάτι, να έλεγες ακριβό είναι μωρέ, άστο, μετά από ένα σημείο και μετά αρχίζει να πέφτει συνέχεια μπροστά σου, η ίδια διαφήμιση, μια άλλη διαφήμιση, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό λέγεται conditioning στην ψυχολογία. Δηλαδή, μέσα από σύντομη αλλά πολύ συχνή έκφραση, έκθεση μάλλον σε κάτι, μου γίνεται αυτό το κάτι ανάγκη. Οπότε προσπαθούμε να σπάσουμε το conditioning και μαθαίνουμε και τα παιδιά μας ότι αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι ο τρόπος με τον οποίο βγάζουν λεφτά από εμάς, αυτά τα οποία μας δίνονται υποτίθεται δωρεάν. Τι είναι σημαντικό? Όταν ο δεσμός, όπως λέμε, αυτό το έχουμε βρει με έρευνα σε Έλληνες μαθητές, υπάρχει, βασίζεται ο γονεϊκός δεσμός στη φροντίδα, διακινείται συνέστημα, είναι δηλαδή ο καθένας ελεύθερος να μιλήσει για το πώς σκέφτεται και το πώς νιώθει, είναι πολύ προστατευτικός ενάντια στον εθισμό στο διαδίκτυο. Όταν υπάρχει αδιαφορία από τη μία ή υπερπροστασία από την άλλη, έχω δηλαδή κάποιους κανόνες άτεκτους στο μυαλό μου, οι οποίοι ισχύουν μόνο για σένα. Νεαρέ, ποιοι δεν σου γίνεται, οι νεαροί, όχι τι κάνω εγώ. Τότε αυτό είναι έτσι ένας παράγοντας ο οποίος σπρώχνει περισσότερο στον εθισμό, στο διαδίκτυο. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε ενδιαφέρον είναι ότι οι γονείς μπορεί να υποτιμούν τα συμπτώματα του εθισμού στο διαδίκτυο, ενώ τα ίδια μπορεί να το νιώθουν τον εθισμό περισσότερο. Μέχρι να φτάσει δηλαδή η κατάσταση στο απροχώρητο, βλέπουμε πολύ συχνά και στην κλινική πράξη ότι είναι πολύ συχνότερο ο γονιός να ελαχιστοποιεί το πρόβλημα. Ενώ τα παιδιά μέσα τους, και αν ρωτηθούν ανώνυμα, θα παραδεχθούν πιο εύκολα το πρόβλημα. Και πολλές φορές ανάμεσα σε δύο γονείς είναι ακόμα αυτό πιο έντονο. Οπότε στην οικογένεια αυτό που κάνουμε είναι ψυχοεκπαίδευση, κάποια πράγματα όπως είπαμε τώρα. Έχουμε πάρα πολύ την επικριτικότητα. Δεν έχει νόημα δηλαδή η συνεχής κριτική του τι κάνω λάθος. Έχει νόημα και αυτό προσπάθησα να σπρώξω μέσα από την παρουσίαση. Η παροχή του προτύπου για το τι είναι το σωστό. Είναι πολύ σημαντική η βελτίωση της επικοινωνίας. Σχεδόν πάντα υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Είτε επειδή υπάρχει και αδιαφορία, είτε επειδή υπάρχει υπερπροστασία. Και είναι σημαντικό η προσφορά της υποστήριξης, σε στηρίζω σε μια προσπάθεια, όχι της κάλυψης. Η άρνηση, πολύ συχνά, ειδικά από έναν από τους δύο γονείς, μπορεί να συνδυάζεται με κάλυψη. Να μην φανεί δηλαδή στον άλλο γονιό πόσο το παιδί
μπορεί να ασχολείται με ένα παιχνίδι ή με την κοινωνική δικτύωση. Οπότε δεν θέλουμε να υποτιμάει ο γονιός την επίδραση του διαδικτύου στο παιδί, να υπάρχει κοινή στάση απέναντι στο πρόβλημα, δεν υπάρχει επικριτική διάθεση, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει μια συνεργασία για ένα πρόγραμμα χρήσης του διαδικτύου και το παιδί μπορεί να έχει έναν ενεργό ρόλο. Το πρόγραμμα χρήσης του διαδικτύου θα πρέπει αναπόφευκτα και με βάση αυτά που είπαμε να είναι και οικογενειακό πρόγραμμα χρήσης. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος στην οικογένεια να έχει ένα χαρτί, συγχωρώ χάρτη, ο μεγάλος αδερφός ή ο μικρός αδερφός, επειδή αυτός δεν έχει πρόβλημα. Οι κανόνες θα πρέπει να είναι κανόνες ορθής χρήσης, όχι θεραπευτικοί κανόνες. Δεν κάνεις με το παιδί σου θεραπευτικό σχέδιο, δεν είσαι γιατρός, είσαι γονιός. Οπότε κάνεις ένα πλάνο ορθής χρήσης. Όσο το δυνατόν να δείχνει ο καθένας φανερά το πόσο χρόνο ξοδεύει στο διαδίκτυο, υποστήριξη και όχι κάλυψη, και οι εναλλακτικές βέβαια ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πάντα, πάντα, πάντα μαζί με το παράδειγμα του γονιού. Ούτως ώστε να υπάρχει εφαρμογή, να υπάρχει ένα θετικό feedback, πολύ σημαντικό το θετικό feedback στην επιτυχία. Πολλές φορές βλέπουμε γονιούς που το παιδί εκεί που τα έχει παρατήσει όλα, αρχίζει, έχει μια πρόοδο. Ο γονιός να λέει εντάξει, δεν έκανες πια και τόσο, προσπάθησε κι άλλο. Αυτό δεν είναι θετική ανατροφοδότηση. Αυτό είναι αρνητική ανατροφοδότηση, ότι δεν είμαι ποτέ ευχαριστημένος με αυτό το οποίο κάνεις. Έλεγχος στα χρηματικά ποσά που κάποιος ξοδεύει, επάνωδος στην επίδοση, παλιές αγαπημένες δραστηριότητες, κάποιος να ξανασχοληθεί, νέος ή μεγαλύτερος, έφηβος ή ενήλικας, περισσότερες κοινωνικές επαφές, πραγματικές κοινωνικές επαφές, τόσο ώστε να βελτιωθούν και οι κοινωνικές δεξιότητες. Βλέπουμε παιδιά τα οποία φτάνουν να είναι στο πανεπιστήμιο και οι γονείς να τα παρακαλάνε να βγουν έξω. Ακούω πλέον γονείς να παρακαλάνε γιατρέ. Εγώ όταν ήμουν στην ηλικία του έβγαινα έξω συνέχεια με κοπέλες έξω, αλλιώ δεν με μάζευαν. Εγώ το παρακαλάω, πάνε παιδί μου, να πάμε μαζί στα μπουζούκια να κάνουμε κάτι. Δηλαδή λέω που φτάσαμε πραγματικά. Ούτως ώστε πλέον να ξέρουμε ξεκάθαρα τι είναι η προβληματική χρήση, αν ξαναέρθει, εφόσον είναι δυνατόν να δίνω συμβουλές ο ίδιος σε συμμαθητές μου ή σε συναδέλφους μου που μπορεί να έχουν τέτοιο πρόβλημα, να μην έχω πλέον συμπτώματα στέρησης, να ξαναγυρίσω, να προτιμώ την άμεση διαπροσωπική επαφή και να αναγνωρίζω ότι ο εθισμένος μου εαυτός είναι κάτι ξένο. Όχι, δεν είμαι ο gamer, έτσι. Είμαι ένα άτομο το οποίο είχε μάθει για το χύψη λόγο ότι το παιχνίδι είναι η λύση στα προβλήματά του. Δεν είναι το παιχνίδι η λύση σε κανένα πρόβλημα. Δεν είναι τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης ή ο τζόγος αν θέλετε. Η λύση σε κανένα πρόβλημα. Είναι απλά ένα παυσίπονο στην καλύτερη. Λύση σίγουρα δεν είναι. Δεν είναι θεραπεία. Αυτά λοιπόν όσο αφορά την παρουσίαση. Ελπίζω να μην είμαι πολύ καταιγιστικός. Μ' αρέσει που λέω συνέχεια, δεν μ' αρέσει να μιλάω και όλο μιλάω, δεν θα σταματήσω. Αλλά θα ήθελα πραγματικά έτσι το feedback όλων των παρισταμένων, τις ερωτήσεις σας. Αν έχετε κάποια ιστορία, κάτι το οποίο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ γιατί με βοηθάει και εγώ να βελτιώνω τις παρουσιάσεις. Κύριε Φλόρο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε ο χρόνος, είναι ήδη 8 και 10. Αλλά δεν τολμούσα να παρέμβω, δεν τολμούσα να ανοίξω το μικρόφωνο για να σας πω κάτι, διότι μας κάνατε ένα ταξίδι. Εγώ είδα ότι μας ξεκινήσατε με ένα παγκόσμιο πρόβλημα, με μελέτες, με έρευνες κλπ. Και σιγά σιγά μπήκατε με έναν πολύ όμορφο τρόπο, ψυχιατρικό, ιατρικό, μπήκατε στο σπίτι μας, μπήκατε στην ψυχή μας, μπήκατε στο μυαλό μας και τελικά καταλάβαμε ότι το πρόβλημα είμαστε εμείς. Δηλαδή, για αυτήν την έκπτωση λειτουργικότητας, όπως πολύ ωραία είπατε, πρέπει να ενεργοποιηθούμε και να αποτελέσουμε εμείς εκείνους τους υπεύθυνους, όχι αλαζονικά το λέω υπεύθυνους, αλλά πολύ όμορφα, που θα αλλάξουμε την καθημερινότητα της οικογένειας, αλλάζοντας τους εαυτούς μας. Να μην πω κάτι άλλο, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, αλλά να δώσουμε το λόγο σε όποιον έχει να κάνει κάποιο ερώτημα. Ήδη υπάρχει στο chat κάποιο ερώτημα, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο, αλλά η κυρία Σοφή, πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιον ενήλικα, ίσως να απαντήθηκε αυτό κιόλας, που έχει υπάρξει επί σειρά ετών υπερβολικά αφοσιωμένος στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, να συνειδητοποιήσει
πως ενδεχομένως έχει εθιστεί χωρίς να χρειαστεί να συγκρουστούμε. Είναι ένα, αυτό το χωρίς να συγκρουστούμε ίσως είναι ένα ερώτημα ουσιαστικό. Κοιτάξτε, θα πρέπει να φανεί ότι οι τομείς ο οποίος έχει μείνει πίσω, γιατί κάπου αυτό έχει ένα κόστος. Το κόστος είναι είτε επαγγελματικό είτε κοινωνικό. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα άτομο το οποίο να τα κατάφερνε αρκετά καλά σε πολλούς τομείς, αλλά εφόσον από ένα σημείο και μετά αυτό συνεχίζει, σίγουρα κάπου σε κάποιο σημείο της ζωής του υπάρχει μια απομάκρυνση από αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει φτάσει, έτσι, υπό ιδανικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα, σίγουρα αυτό το κομμάτι πλέον, εφόσον μιλάμε για έναν ήλικα, το έχει ενσωματώσει στην ταυτότητά του. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι ένας παίχτης, έτσι. Οπότε, θα μας πει ο ίδιος αυθόρμητα που τον έκανε καλύτερο αυτό, σαν άνθρωπο, και που ενδεχομένως μπορεί να τον πήγε πίσω. Τι θα μπορούσε να έχει κάνει, τι δεν θα μπορούσε να έχει κάνει. Θέλουμε δηλαδή στην αρχή, είναι αρκετά δύσκολο αυτό να κάνουμε, όπως λέμε, μια κινητοποίηση μέσα από το διάλογο. Και η καλύτερη κινητοποίηση έρχεται μέσα από ερωτήσεις. Δεν έρχεται μέσα από κρίσεις ή επικρίσεις. Μέσα δηλαδή από ερωτήσεις οι οποίες κινητοποιούν μια εσωτερική περιέργεια και ένα εσωτερικό διάλογο μετά. Ότι όντως δηλαδή αυτές όλες τις ώρες τις οποίες αφοσίωσα με τόσο μεγάλη ένταση, με τόσο μεγάλη προσπάθεια, θα αφοσίωνα ένα κλάσμα από αυτές, ένα δέκατο σε κάτι διαφορετικό. Τι θα μπορούσα να είχα κάνει. Να δει δηλαδή ένας εσωτερικός αντίλογος σε αυτό το κομμάτι. Αυτό καλλιεργούμε σε άτομα τα οποία έχουν πολύ μικρή κινητοποίηση για αλλαγή. Κινητοποιούμε λοιπόν το κίνητρο. Πώς εγώ θα μπορούσα να βελτιώσω τον εαυτό μου. Πολλές φορές σε άτομα τα οποία είναι φυλισμένα σε ηλεκτρονικά παιχνίδια βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Η αίσθηση δηλαδή ότι κάτι πετυχαίνουν, ότι ανεβαίνουν level όπως λέμε. Και πολύ συχνά μπορεί να γίνουν πάρα πολύ καλοί σε ένα παιχνίδι, να το βαρεθούν και να προσπαθήσουν να γίνουν το ίδιο πολύ καλοί σε ένα άλλο παιχνίδι. Δηλαδή, τους αρέσει αυτή η αίσθηση ότι βελτιώνομαι. Οπότε να το πάρουν πραγματικά. Πιστεύεις ότι σε έχει βελτιώσει αυτό στην πραγματική ζωή? Πιστεύεις ότι σε έχει βοηθήσει αυτό το πράγμα? Τι πιστεύεις ότι σου δίνει πια όλη σου αυτή η ενασχόληση? Τι θετικό σου δίνει, τι κερδίζεις τώρα μέσα από αυτό? Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Φλόρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση να διατυπωθεί με σήκωμα του χεριού. Ξέρετε τον τρόπο. Εσείς μπορείτε να πατήσετε κάτω. Υπάρχει ένα προσωπικό μήνυμα το οποίο μου έχει έρθει από ένα συμμετέχοντα, ο οποίος αφορά ένα συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο κάποια παραδείγματα που ανέφερα τον τρόμαξαν και πλέον είναι σε επίπεδο που μπορεί να παραμελεί και κάποια κομμάτια της αυτοφροντίδας του, έτσι, της ένδυσης. Και ρωτάει πολύ λογικά πώς μπορεί να βοηθήσει σαν αδερφός. Είναι κοντά, έτσι, αυτή η απάντηση, με την απάντηση που έδωσα. Όταν βλέπουμε βέβαια ότι έχει αρχίσει και έχει σημαντική επίπτωση στην ίδια την αυτοφροντίδα, έχουμε δηλαδή μια μεγάλη πλέον βαρύτητα, τώρα πλέον από εκεί και πέρα το καλύτερο είναι συλλογικά σε ένα πλαίσιο οικογένειας, γιατί αυτή την συμπεριφορά σίγουρα κάποιος υπάρχει που με κάποιο τρόπο τη βοηθάει. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να παραμένει επιμακρόθεν εφισμένος σε οτιδήποτε και να μην φροντίζει παρκώς τον εαυτό του και παρόλα αυτά να συνεχίζει. Πάει να πει ότι κάποιος άλλος το φροντίζει για αυτόν. Οπότε υπάρχει κάποιος ο οποίος άθελά του, επειδή πιστεύει ότι τον κάνει καλό, του κάνει κακό. Πρέπει να δει λοιπόν ο αδερφός, σαν αδερφός, ποιο άτομο στην οικογένεια κάνει στην ουσία κακό στον αδερφό του, βοηθώντας τον να έχει τόσο χαμηλή λειτουργικότητα. Πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν από το υπόλοιπο κομμάτι της οικογένειας, γιατί κάποιος θα υπάρχει, μπορεί να είναι η μάνα, μπορεί να είναι πατέρας, μπορεί να είναι αδελφή, μπορεί να είναι ακόμα και σύντροφος. Και να προσεγγίσει αυτό το άνθρωπο καταρχάς. Ούτως ώστε να σταματήσει αυτή η βοήθεια που δεν είναι βοήθεια.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Φλόρο και για αυτήν την απάντηση. Παραλαμβάνω, αν θέλει κάποιος, κάποια από την παρέα να ρωτήσει κάτι. Έχουμε μία ερώτηση πάλι εδώ τώρα. Μήπως λειτουργούν τα παιχνίδια κάπως ανακουφιστικά για το εθισμένο άτομο? Κοιτάξτε, τα παιχνίδια πολλές φορές ένα παιδί στρέφεται σε αυτά επειδή μπορεί να βρίσκει μια αγχώληση, επειδή εκείνη την ώρα ξεχνιέται. Έχουμε δηλαδή απόσπαση της προσοχής. Τα παιχνίδια απαιτούν την προσοχή μας, οπότε εφόσον εστιάσω την προσοχή μου σε κάτι άλλο από αυτό που με προβληματίζει, τότε βρίσκω και μια τροποντινά απάλυνση του στρες του οποίου μπορεί να νιώθω. Μπορώ δηλαδή να ξεχαστώ τον τεχνητό κόσμο από προβλήματα που μπορεί να είναι υπαρκτά στον πραγματικό κόσμο. Είναι δηλαδή ένα ιδιότυπο αγχολητικό υπαυσίλυπο, αν θέλετε, το οποίο βέβαια δεν αλλάζει κανένα από τα προβλήματά μου. Γιατί τα προβλήματα είναι εκεί, στην πραγματική ζωή. Δεν φεύγουν, επειδή εγώ στουρβοκαμιλίζω στην ουσία. Οπότε, όταν κάνουμε μια εκτίμηση ενός παιδιού το οποίο έχει ένα πρόβλημα εθισμού, βλέπουμε και τι εναλλακτικές του προσφέρουμε. Δηλαδή, πολλές φορές το να βγει από τον ψηφιακό κόσμο θα χρειαστεί μια υποστήριξη όταν βγει στον πραγματικό κόσμο. Υποστήριξη για το άγχος του, υποστήριξη για την κοινωνική του φοβία, υποστήριξη για το πώς θα με βλέπουν οι άλλοι. Έτσι. Μπορεί να χρειαστεί λοιπόν μια υποστήριξη σε πράγματα τα οποία μέχρι τότε απέφευγε, φεύγοντας μέσα εκεί. Δεν μπορούμε ξαφνικά να του πούμε, έλα βγες έξω, εφόσον εσύ φοβάσαι ότι έξω έχει άνθρωπους που μπορεί να σε σκοτώσουν και σου πούνε, βγες έξω μπορεί, εντάξει, να πας τίποτα. Δεν είναι πολύ ευχάριστο. Τώρα ένα ακραίο παράδειγμα σας δίνω. Οπότε, αν ένα παιδί λίγο δυσκολεύεται εκτός κοινωνικών δικτύων, για παράδειγμα, να συγχρονιστεί με άλλους που θα τον δουν, αν θα τον κρίνουν, ενώ μέσα από τα κοινωνικά δικτύα μπορεί να ανεβάσει μια ωραία φωτογραφία, να πει κάτι, ένα αστείο, να το σκεφτεί, να το ξανασκεφτεί, να ανεβάσει την τέλεια εικόνα, την ωραία τάκα, τότε αυτό το παιδί μπορεί να έχει ένα άγχος πώς να παρουσιάζεται στην πραγματική ζωή στον εαυτό του. Αυτό πρέπει λίγο να το διαχειριστούμε. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν της εφηβείας που έχουν όλα τα παιδιά. Απλά αυτό το παιδί μπορεί να το έχει λίγο πιο έντονο και να βρει και μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, μια τροποντινή ανακούφιση από αυτό. Σε συνέχεια αυτού που λέτε, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ. Πώς μπορεί ένας γονέας να βγάλει εντός εισαγωγικών έναν έφηβο από το σπίτι, αν δεν έχει κάποια παρέα που να βγαίνει? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Συνήθως, αν δεν μπορούμε να επιστρατεύσουμε κάποιον ξάδελφο, κάποιον άνθρωπο που μπορεί να είναι σε λίγο κοντά ηλικιακά, τότε θα πρέπει να στραφούμε κυρίως σε οργανωμένες δραστηριότητες. Οργανωμένες δραστηριότητες, γι' αυτό είναι σημαντικό να μπαίνουν κάποιες βάσεις από νωρίς. Γενικά είναι πάρα πολύ σημαντική η επαφή με τη φύση, την οποία θα πρέπει να προάγουμε γενικότερα σε οικογενειακό επίπεδο. Δεν θα πρέπει δηλαδή όσο είναι το δυνατόν να χάνουμε την ευκαιρία για την επαφή με τη φύση σαν πλαίσιο οικογένειας, ούτως ώστε να εσταλάξουμε αυτό το πράγμα στο παιδί. Το παιδί να αρχίσει να βλέπει τη μεγάλη διαφορά που έχει το ανοιχτό περιβάλλον από το κλειστό περιβάλλον. Κάποια παιδιά αυτά το θέλουν από μόνα τους. Πολλές φορές δηλαδή σε οικογένειες μας λέει, και είναι πολύ συχνό αυτό, ξέρετε, ένα παιδί να είναι πιο συναισθαλμένο, να είναι πιο στο διαδίκτυο και ένα παιδί να είναι έξω καρδιά, να βγαίνει έξω, να μην μπορεί να το κρατήσει μέσα. Συμβαίνουν αυτά. Είναι πολύ συχνά τα αδέρφια να έχουν τελώς διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτήρες. Αλλά ούτως ή άλλως, στους οποίους της οικογένειας είναι καλό από νωρίς να καλλιεργούμε την επαφή με τη φύση, γιατί αυτό είναι εν τέλει και το φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Δεν έχουμε δημιουργηθεί για να είμαστε κλεισμένοι σε τσιμεντένιους τείχους. Ευχαριστούμε πολύ. Ο χρόνος είναι αμήλικτος, κύριε Φλόρο. Εγώ δεν θα ήθελα να σταματήσει αυτή η κουβέντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι, αλλά μπορούμε να δώσουμε τώρα το λόγο και στον κύριο Πρόεδρο και στον πατέρα Γενάδιο να μας πούνε ό,τι κρίνουν εκείνοι. Κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να ευχαριστήσω τον κύριο Φλόρο, γιατί όπως πολύ εύστοχα είπατε νωρίτερα, μπήκε μέσα στα σπίτια μας, στο χρόνο μας, στη σχέση μας με τους οικείους,
Και μακάρι αυτά που εισηγηθήκατε, κάποια από αυτά που εισηγηθήκατε, να μπουν στο προγραμματισμό μας και στην ζωή μας. Χρειάζεται αυτοκυριαρχία πολύ μεγάλη, γιατί όλα τα άλλα γίνεται, το τρέξιμο στον κατήφορο είναι καταστροφικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φλόρε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πολλά εύστοχα παραδείγματα και τρόπους αντιμετωπίσεως του πολύ μεγάλου πειρασμού που υπάρχει σήμερα. Σας δώσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Μας πάτερ Γενάδιε. Πράγματι, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φλόρο, γιατί ήταν πολύ εύστοχα αυτά και πολύ προβληματισμό θετικό, νομίζω, σε όλους δημιούργησαν. Υπογραμμίζω ιδιαίτερα και αυτό που έχουμε σαν κεντρικό, θα έλεγα, άξονα σε όλες τις ομιλίες της φετινής περίοδου της Σχολής Γονέων, που στρέφουμε κυρίως την προσοχή στον εαυτό μας. Το λέμε «ας κοιτάξουμε μέσα μας». Και μας βοήθησε ο κύριος Φλόρος σε αυτό το θέμα, αυτό το πρωτότυπο είχε η παρουσίαση που ακούσαμε σήμερα, γιατί έχουμε ακούσει και άλλες ενημερώσεις πολλές για τον εθισμό, για το διαδίκτυο, για το πόσο τα παιδιά, ας πούμε, σε αυτό είναι ευάλωτα. Αλλά εδώ ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον και με στατιστικά στοιχεία πόσο ευάλωτοι είναι και οι ενήλικες και πόσο σημαντικό είναι εμείς πλέον να δώσουμε ένα σωστό πρότυπο. Αυτό το παράδειγμα που τονίσατε πολύ, κύριε Φλόρο, είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε, γιατί αυτό είναι το πιο εύγλωτο για τα παιδιά μήνυμα, ότι γίνεται. Και είναι και για μας μια πρόκληση, να το πούμε και από αυτή την πλευρά, γιατί βλέπω και γονείς απογοητευμένους που παρατάνε τα όπλα και λένε «έτσι είναι τώρα, δεν γίνεται, τα παιδιά είναι στο κινητό και στον υπολογιστή, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο». Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο σημαίνει ότι δεν κάνω πρώτα εγώ στον εαυτό μου. Δεν το έχω πιστέψει εγώ ότι γίνεται. Αν το δει το παιδί έστω σε μένα ότι γίνεται, άρα θα το πιστέψει και εκείνο ότι κάποτε μπορεί και αυτός να ζήσει, το παιδί να ζήσει με έναν τέτοιο τρόπο. Και το άλλο το θετικό που μας είπατε, το δεύτερο που ήθελα έτσι να, που με έκανε εντύπωση στη συζήτηση, αυτό που αναφέρατε με αφορμή τις ερωτήσεις, ότι πώς μπορούμε να ενεργήσουμε, να δημιουργήσουμε για τα παιδιά έτσι διάφορες ευκαιρίες. Είπατε για οργανωμένες δραστηριότητες, είπατε για τη φύση, επισκέψεις και εξορμήσεις στη φύση και πόσο σημαντικά είναι αυτά να λειτουργήσουν προληπτικά. Καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και γι' αυτό να βοηθήσουμε τα παιδιά να βρούνε και άλλους φίλους, γιατί αυτή η απομόνωση πραγματικά μετά σε συνδυασμό με αυτά τα μέσα που υπάρχουν, που όπως τα περιγράψετε, του διαδικτύου, για τα παιδιά τα έχει πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Πολύ ωραίο αυτό, οργανωμένες δραστηριότητες, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν και μπορεί να βρει και πολλές φορές το λέμε και με τους γονείς, όσο υπάρχουν, ας πούμε, τα κατηχητικά, οργανωμένες χριστιανικές ομάδες, κατασκηνώσεις το καλοκαίρι, που όλα αυτά συνδυάζονται και με τη φύση. Και οπωσδήποτε και οι οικογένειες που σχετίζονται μεταξύ τους, που μπορούν να βρουν τους φίλους για τα παιδιά και να τα συνδέσουν. Ωραίες ευκαιρίες, πολύ ωραίες προτάσεις, πρακτικές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ευχόμαστε να έχουμε και άλλη παρόμοια ευκαιρία για να συνεχίσουμε αυτήν την ωραία συζήτηση. Με τα χαρά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, κύριε Φλόρο. Καλό βράδυ σε όλους και καλή δύναμη στο έργο του καθένας. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ.